Ανδρέου. Καλημέρα κύριε Δημητρόπουλο. Τι πήγε λάθος τώρα εκεί, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά νομίζω που χάνουμε έτσι κάποιους κρατούμενους από τα χέρια της αστυνομίας. Ναι, δυστυχώς κάποιες πράξεις οι οποίες δεν φαίνεται να μην γίνονται σωστά από μέλη της αστυνομίας, να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Γύρω στις 8, λίγα λεπτά πριν τις 8 το βράδυ, διαπιστώθηκε ότι 31χρονος, ο οποίος βρισκόταν υποκράτηση στον αστυνομικό σταθμό Μορφίδας, είχε δραπετεύσει. Συγκεκριμένα από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν, φαίνεται να αφαίρεσε υπό συνθήκες που διερευνώνται τη μεταλλική σχάρα ασφάλειας που υπήρχε εξωτερικά του παρατήρου, του κρατητηρίου αυτού, και στη συνέχεια να τράπηκε σε φυγή αφού είχε διασχίσει την εσωτερική αυλή του σταθμού, και στη συνέχεια αφού εξήλθε τράπηκε σε φυγή εγκαταλείποντας το μέρος. Γίνονται αυτή τη στιγμή εξετάσεις αρχικά για να εντοπιστεί το πρόσωπο αυτό. Λαμβάνονται απόψες, δηλαδή υπήρξαν περίπολα σε όλες τις περιοχές, ειδικά στην περιοχή των Κοκκινοχωριών όπου ζει και διαμένει ο υποψός. Αναφέρουμε ότι το πρόσωπο αυτό βρισκόταν υποκράτηση για αδικήματα κακόβουλης ζημιάς, απειλή βιοπραγίας και αμελής καβεριστικές πράξεις. Το πρόσωπο αυτό συνελήφθηκε χθες το πρωί και σήμερα αναμενόταν να καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον του στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμοχώστου. Τώρα, όσον αφορά τις συνθήκες τις οποίες έχει δραπετεύσει, έχει ζητηθεί από τον Αρχείο Αστυνομίας απόψες έκθεση γεγονότων για να δούμε ακριβώς πώς έγινε, αν έχουν προκύψει κάποια θέματα ή κάποιες αμέλειες από μέλη της αστυνομίας για να καταλήξουμε σε αυτό το... Τώρα, επειδή αγαπητέ μου Χρήστο Ανδρέου, επειδή 7 Μαΐου του 2020 είχαμε ακόμα μια παρόμοια περίπτωση από τον ίδιο σταθμό, κάτι πάει λάθος εκεί. Πρωτόκολλα δεν υπάρχουν όταν πρόκειται να έχουμε μέσα σε αστυνομικούς σταθμούς κρατουμένους. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν πρωτόκολλα, φυσικά υπάρχουν πρωτόκολλα. Αυτό εξαρτάται πάντοτε από τις ενέργειες των μελών της αστυνομίας. Από τη μια θα γίνεται ο σωστός έλεγχος. Πάντοτε μιλώντας γενικά αυτή τη στιγμή, κύριε Δημητρόπουλε, γιατί αντιλαμβάνεστε συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο περιστατικό, γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή. Όμως γενικά, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, πότε θα πρέπει να ελέγχεται ένας κρατούμενος. Φυσικά το κρατητήριο εκεί χρησιμοποιείται ως κρατητήριο αναφοράς. Λόγω της πανδημίας, κάποια κρατητήρια χρησιμοποιούνται όταν συλλαμβάνονται κάποια πρόσωπα, μπαίνουν σε αυτά τα κρατητήρια αναφοράς, μέχρι να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι αρνητικό στον κορονοϊό ο κρατούμενος, και στη συνέχεια μεταφέρεται σε άλλα κρατητήρια όπου υπάρχουν και άλλοι κρατούμενοι. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και αυτό αυτή τη στιγμή διερευνάται. Μάλιστα. Αυτά είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς, φίλες και φίλοι. Έφυγε σαν κύριος.